Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από την Επιστολή προς Γαλάτας. Είμαστε στη σελίδα 1029 και το κεφάλαιο Β. Β κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο, σελίς 1029 από το βιβλίο του Αποστόλου Παύλου, την Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Γαλάτας. Έπειτα μετά 14 έτη παλινανέβην σε Ιεροσόλυμα μετά του Βαρνάβα, συμπαραλαβών και των Τίτων. Ανέβην δε κατά αποκάλυψην και παρέστησα προς αυτούς το Ευαγγέλιο το οποίο κηρύττω μεταξύ των εθνών, κατηδίαν δε προς τους επισημωτέρους, μήπως τρέχω ή έτρεξα εις μάτιν. Αλλά ουδέ ο Τίτος ο μετεμού Έλληνων ειναγκάστη να περιτμηθεί, αλλά δια τους παρουσάκτους ψεδαδέλφους ήτινες παρησύλθων, για να κατασκοπεύσωσιν την ελευθερία νημών, την οποία έχομεν Χριστό Ιησού, για να μας καταδουλώσουσιν, εις τους οποίους δε προσώραν υπεχωρήσαμεν, υποτασσόμενοι, δια να μείνει σε εσάς η αλήθεια του Ευαγγελίου. Περί δε των νομιζομένων ότι είναι τι, οι οποίοι ποτέ και αν ήσαν, ουδόλως φροντίζω, ο Θεός δε βλέπει εις πρόσωπον ανθρώπου, διότι σε μέ οι επισημότεροι δεν προσέθεσαν ουδέν περισσότερον, αλλά το εναντίον. Αφού είδον ότι ενεπιστεύθη να κηρύττω το Ευαγγέλιον προς τους απεριτμήτους, καθώς ο Πέτρος προς τους περιτετμημένους, διότι ο ενεργήσας τον Πέτρο στον αποσταλή προς τους περιτετμημένους, ενήργησε και σε μέ προς τους εθνικούς. Και αφού εγνώρισαν την χάρη τη δοθήσαν σε μέ, Ιάκωβος και Κηφάς και Ιωάννης θεωρούμενοι ότι είναι στήλοι, δεξιά σε έδωκαν κοινωνία σε εμέ και στον Βαρνάβαν, δια να υπάγομεν ημείς μένει στα έθνη, αυτοί δε εις τους περιτετμημένους, μόνο μας παρήγγειλαν να ενθυμούμεθα τους φτωχούς, τα οποίον και εσπούδασα αυτό τούτο να κάνω. Ότε δε ήλθον ο Πέτρος στην Αντιόχεια, ειν αντιώθην εις αυτόν κατά πρόσωπον, διότι ήτο αξιόμεμπτος, επειδή πριν έλθω συντινές από του Ιακώβου, συνέτρωγε με τους εθνικούς. Ότε δε ήλθον συνεστέλετο και απεχώριζεν εαυτόν φοβούμενος τους εκπεριτομείς. Και μετ' αυτού συνυποκρίθησαν και οι λοιποί Ιουδαίοι, ώστε και ο Βαρνάβας συμπαρεσύρθη στην υπόκριση αυτών. Αλλά ότε εγώ είδον ότι δεν ορθοποδούσε προς την αλήθεια του Ευαγγελίου, είπον προς τον Πέτρον έμπροσθεν πάντων, εάν εσύ Ιουδαίος ον ζεις εθνικός και ουχή Ιουδαϊκός, γιατί αναγκάζεις τους εθνικούς να Ιουδαίζουσιν, εμείς εκ γεννήσεως όντες και ουχή εκ των εθνών αμαρτωλοί, εξεύροντες ότι δεν δικαιούται άνθρωπος εξ έργω νόμου ημί διαπίστεως Ιησού Χριστού, και εμείς επιστέψαμε στον Ιησού Χριστόν, δια να δικαιωθούμεν εκ πίστεως Χριστού και ουχή εξ έργω νόμου, διότι δεν θέλει δικαιωθεί εξ έργω νόμου ουδής άνθρωπος. Αλλά εάν ζητούντες να δικαιωθούμεν εις τον Χριστόν ευρέθημεν και εμείς αμαρτωλοί, άρα ο Χριστός αμαρτίας είναι διάκονος, μη γέννητο, διότι αν όσα κατέστρεψα ταύτα πάλι οικοδομώ, παραβάτην δεικνύω εμ' αυτόν, διότι εγώ δια του νόμου απέθανον εις του νόμου, εις των νόμων, δια να ζήσω εις των Θεών, μετά του Χριστού συνεσταυρώθην, ζω δε ουχή πλέον εγώ, αλλά ο Χριστός ζει εν εμή, καθώ δε τώρα ζω εν σαρκή, ζω εν τη πίστη του Υιού του Θεού, ως της με ηγάπησε και παρέδωκε εαυτόν υπέρ εμού. Δεν αθετώ την χάριν του Θεού, διότι αν η δικαίωση γίνεται δια του νόμου, άρα ο Χριστός εις μάτι να πέθανεν. Αμήν. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν στέλνει την επιστολή του από την Κόρινθο προς τους Γαλάτες, οι οποίοι έχουν μολυνθεί από μία έτερο διδασκαλία και πιο σωστά ψευδοδιδασκαλία, η οποία προήλθε από τους εκπεριτομείς χριστιανούς, ειλικρινείς θα έλεγα, οι οποίοι θεώρησαν ότι είναι γεγονός αληθές, ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού, ότι οι άνθρωποι ναι μεν σώζονται δια της πίστεως, αλλά όμως αφού σωθούν δια της πίστεως στο όνομα του Χριστού, για να σφραγιστεί η σωτηρία τους, θα πρέπει να προβούν στην περιτομή, ώστε να μην συνεχίζουν να είναι απερίτμητοι, αλλά να είναι περιτετμημένοι
όπως είχε δώσει εντολή ο Μωυσής. Αυτό όμως ήταν κάτι που δεν ήταν η διδασκαλία του Ιησού Χριστού, την οποία εξέφρασε με έναν απόλυτα καθαρό τρόπο όλοι οι Απόστολοι, αλλά ιδιαιτέρως ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή, περιέγραψε με λεπτομέρεια ο Απόστολος Παύλος ότι ο νόμος μεν αποκαλύπτει την αμαρτία στους ανθρώπους, αλλά δεν δίνει τη δύναμη να ελευθερωθεί ο άνθρωπος από τις αμαρτίες. Επαναλαμβάνω, ο νόμος αποκαλύπτει την αμαρτία, ο νόμος του Μωυσή. Το μη κλέψεις, μη φωνεύσεις, μη ζευδομαρτυρήσεις κλπ. Και όλη η Παλαιά Διαθήκη εν γέννη. Αποκαλύπτει στον άνθρωπο που δεν γνωρίζει το τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστο και το τέλειον, αποκαλύπτει στον άνθρωπο τι αρέσει στο Θεό και τι δεν αρέσει στο Θεό. Αυτό που αρέσει στο Θεό είναι ο αγιασμός, αυτό που δεν αρέσει στο Θεό είναι η αμαρτία. Του αποκαλύπτει λοιπόν ο νόμος όταν λέει μη φωνεύσεις, ότι αν φωνεύσεις είναι αμαρτία. Αλλά ποια είναι η μεγάλη αδυναμία του νόμου? Δεν του δίνει καμία δύναμη του ανθρώπου, σε κανέναν άνθρωπο, για να μπορεί να υποταχθεί στις εντολές του νόμου. Δηλαδή, ο νόμος μας αποκαλύπτει την αμαρτία, αλλά δεν μας σώζει από την αμαρτία. Αντιθέτως, μάλιστα, μας καταδικάζει σε θάνατο, γιατί ενώ γνωρίζουμε την αμαρτία, δεν μπορούμε να αποφύγουμε να την πράττουμε. Καθώς μέσα μας υπάρχει ο νόμος της σάρκας, ο νόμος της αμαρτίας, που ο άνθρωπος, αν και ξέρει τι δεν πρέπει να κάνει, τι είναι το θέλημα του Θεού, δεν τα καταφέρνει στην εκτέλεση, στην εκπλήρωση. Και μάλιστα ο νόμος λέει ότι πρέπει όλες τις εντολές να τις υπακούς για να σωθείς. Δεν φτάνει μία. Έτσι λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος, καθώς πήρε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, την καλή αγγελία, ότι στη συνέχεια του νόμου και το τέλος του νόμου ο Θεός προσδιορίσε να είναι ο Ιησούς Χριστός και αποκάλυψε στους ανθρώπους, και ιδιαίτερα σήμερα διαβάζουμε στον Απόστολο Παύλο, το Ευαγγέλιο του, το οποίο δεν το έλαβε από ανθρώπους ούτε δι' ανθρώπων, αλλά από τον ίδιο τον Χριστό, ότι η σωτηρία στον άνθρωπο δεν μπορεί παρά να έρθει εάν πιστέψει ότι η δικαιοσύνη του Θεού στον αμαρτωλόν άνθρωπον εκπληρώνεται πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, όπου ο Χριστός είναι το αρνίον το εσαφαγμένον, είναι ο αμνός του Θεού που απεστάλλει από τον ουρανό για να σηκώσει τις αμαρτίες των ανθρώπων. Και έτσι γίνεται το μεγάλο θαύμα που είναι ο χριστιανισμός. Αναγνωρίζει ο άνθρωπος την αμαρτωλότητά του, την αδυναμία του να κάνει το θέλημα του Θεού, και ο Θεός του δίνει επάνω στο Σταυρό, του δείχνει τον Ιησού τον Ναζωραίο και του λέει, αν πιστέψεις Αυτόν, τότε μάθε ότι Αυτός πέθανε και πλήρωσε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά για τις δικές σου αμαρτίες. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Ο Θεός στη συνέχεια τον ανέστησε, και αν πιστέψεις την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, τότε δικαιώνεσαι ενώπιον του Θεού, θεωρείσαι δίκαιος, και ο Θεός σε αναγεννάει και σου δίνει δύναμη πια. Όχι μόνο να μπορείς να μην πράττεις την αμαρτία εξ ανάγκης νόμου, αλλά να μην πράττεις την αμαρτία κατά χάριν με τη δύναμη του Ιησού Χριστού και με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και έτσι λοιπόν περιγράφει το πώς έγινε Απόστολος ο Απόστολος Παύλος σε αυτούς που αμφισβητούν όχι μόνο τη σωτηρία δια της πίστεως, αλλά επιμένουν ότι χρειάζεται και ο νόμος, αλλά αμφισβητούν και την αποστολική διακονία του Αποστόλου Παύλου. Γι' αυτό τους λέει ότι αφού με επισκέφθηκε ο Χριστός περίπου το 37 μετά Χριστό, αυτό παίζεται, τα επόμενα 3 χρόνια στη Δαμασκό, ενώ πήγαινα στη Δαμασκό, τα επόμενα 3 χρόνια με κάλεσε
στην Αραβία και εκεί ο Κύριος μου αποκάλυψε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Μου αποκάλυψε αυτό το οποίο κηρύττω και σώζονται οι άνθρωποι. Και μετά τα 3 χρόνια επέστρεψα στην Ιερουσαλήμ. Εκεί γνώρισα τον Πέτρο για πολύ λίγες μέρες, 15 μέρες, αλλά και τον Ιάκωβο, κανέναν άλλον δεν γνώρισα. Και μάλιστα δεν τον δέχονταν και όλα οι μαθητές, γιατί είχε τη φήμη του διώκτη της εκκλησίας, μέχρι που τον σύστησε ο Βαρνάβας και τον δέχτηκαν. Και στη συνέχεια πήρε απόφαση ο Απόστολος Παύλος να κηρύττει στα Ιεροσόλυμα, όμως ο Κύριος μας του λέει ότι τώρα από εδώ και πέρα η ζωή σου δεν θα εξαρτάται από τις αποφάσεις σου, αλλά θα εξαρτάται από τη δική μου οδηγία. Σήκω, φύγε, γιατί αν συνεχίσεις να κηρύττεις εδώ στα Ιεροσόλυμα θα θανατωθείς. Και ο Παύλος αντιστάθηκε: Κύριε, τι λες? Εδώ με ξέρουν όλοι ότι είμαι διώκτης, και αν δουν και ότι κηρύττω τον Χριστό θα πιστέψουνε. Και δεν μπόρεσε να μείνει περισσότερο από 15 μέρες, γιατί κινδύνευσε η ζωή του και τον πήραν οι μαθητές και τον έδιωξαν και πήγε στην Ταρσό, όπου εκεί στην Ταρσό έκατσε άλλα 4 χρόνια, στην πατρίδα του δηλαδή, άλλα 4 χρόνια, μέχρι να έρθει ο Βαρνάβας πάλι να τον προσκαλέσει στην Αντιόχεια, που ήδη στην Αντιόχεια είχε αρχίσει το έργο του Θεού, είχαν πιστέψει και είχε δημιουργηθεί η βάση, η βασική εκκλησία των εθνικών το 43. Το 44 περίπου πήγε ο Απόστολος Παύλος εκεί και τον επόμενο χρόνο ξεκίνησε την πρώτη του αποστολική, το αποστολικό του ταξίδι. Στη συνέχεια το δεύτερο αποστολικό του ταξίδι. Και πριν να έρθει το τρίτο αποστολικό του ταξίδι, δηλαδή το 54, μετά 14 χρόνια από την πρώτη του επίσκεψη στα Ιεροσόλυμα, ο Θεός του αποκαλύπτει και του λέει θα ξαναπά στα Ιεροσόλυμα, πριν το τρίτο αποστολικό του ταξίδι, μετά από 14 χρόνια, και εκεί θα φανερώσεις στους επισημωτέρους το Ευαγγέλιο το οποίο κηρύττεις. Και θα σου δώσουν έγκριση οι επισημότεροι της Εκκλησίας των Ιερουσαλήμων, από όπου ξεκίνησαν τα δόγματα, τα εγκεκριμένα υπό των Αποστόλων και Πρεσβυτέρων της Ιερουσαλήμ, της αληθινής διακονίας σου. Πόσο μεγάλη σημασία δίνει ο Θεός στην Εκκλησία Του. Σκεφτείτε ότι το 50 είχε γίνει η πρώτη σύνοδος, όπου είχαν πάει στην Αντιόχεια πολλοί Ιουδαίζοντες, χριστιανοί Ιουδαίοι, και έφεραν αυτή τη διδαχή και σκανδάλισαν τους Αντιοχείς αλλά και τα έθνη με τη διδασκαλία ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει η περιτομή στους αναγεννημένους. Και ο Απόστολος Παύλος λοιπόν λέγει τώρα, περιγράφοντας τους Γαλάτες, που επιμένω και επαναλαμβάνω ότι έχουν μολυνθεί από την ψευτοδιδασκαλία αυτή, λέγοντας: έπειτα μετά από 14 έτη πάλι ανέβηκα στα Ιεροσόλυμα, δηλαδή από το 40 που πήγε αφού επέστρεψε από τη Δαμασκό, το 54, το 54, το 55 ξεκίνησε και το τρίτο του αποστολικό ταξίδι, ανέβηκα πάλι στα Ιεροσόλυμα μαζί με τον Βαρνάβα και είχα μαζί μου και τον Τίτο. Ανέβηκα δε κατά αποκάλυψην Κυρίου για να παραστήσω το Ευαγγέλιο το οποίο κηρύττω μεταξύ των εθνών κατηδίαν προς τους επισημωτέρους, μην τυχόν τρέχω ή άτρεξα εις μάτιν. Γιατί εάν το κήρυγμα του Ευαγγελίου μας, αν τα λόγια του Χριστού δεν είναι η υγιένουσα διδασκαλία, τότε ο χριστιανός αυτός τρέχει εις μάτιν, πυγμαχή εις τον αέρα. Δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος τονίζει στον Τιμόθεο: πρώτον, σπούδασε να παραστήσεις τον εαυτό σου δόκιμο εις τον Θεό. Δεύτερον, να κάνεις τον εαυτό σου εργάτη που να μην τρέπεσαι, ανεπέσχυντο. Και τρίτον και το σημαντικότερο, να ορθοτομείς το λόγο της αληθείας, ώστε το κήρυγμά σου να έχει καρποφορία, να έχει αποτέλεσμα, να συμμαρτυρεί ο Χριστός.
στη ζωή σου, στην οικογένειά σου και στο έργο σου. Και συνεχίζοντας ο Απόστολος Παύλος περιγράφει ούτε ο Τίτο που ήταν μαζί μου Έλληνας αναγκάστηκε να περιτιμηθεί. Δεν τον ανάγκασα να περιτιμηθεί γιατί ήταν Έλληνας. Σε αντίθεση με τον Τιμόθεο, ο οποίος, όπως λέγει η γραφή στο Ι-Σίγμα ΤΑΦ κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, διαβάζω, κατήτησε δε εις Δέρβην και Λύστραν ο Παύλος και ιδού ήτο εκεί μαθητής ονόματι Τιμόθεος, ο οποίος όμως ήταν γυναικός Ιουδαίας πιστής, πατρός δε Έλληνος, ο οποίος είχε καλή μαρτυρία υπό τον εν Λύστρης και εικονίο αδελφών, τούτο η θέλησεν ο Παύλος να εξέλθει με θεαυτού και λαβών αυτών περιέτεμνε δια τους Ιουδαίους του όντας εν της τόπης εκείνης, επειδή γνώριζαν όλοι τον πατέρα αυτού του ήταν Έλλην. Άρα λοιπόν επειδή η μητέρα του ήταν Ιουδαία και για να μπορεί να είναι μαζί του ο Τιμόθεος και ανάμεσα στους Ιουδαίους και στο ναό μέσα, τον περιέτεμνε σε αντίθεση με τον Τίτο που ήταν καθ' ολοκληρίαν εθνικός Έλλην και ο οποίος δεν είχε το δικαίωμα από τον νόμο να εισέρχεται στο ναό, δεν τον περιέτεμνε. Αλλά δια τους παρισάκτους, και εδώ αδερφοί αγαπητοί, κοιτάξτε πόσο σκληρά μιλάει ο Απόστολος Παύλος για αυτούς που χαλάνε την υγιένουσα διδασκαλία μέσα στην Εκκλησία. Δια τους παρισάκτους ψεδαλδέλφους ήτινες παρισύλθων δια να κατασκοπεύσουν συν την ελευθερία νημών την οποία έχουμε εν Χριστώ Ιησού, εν Χριστώ Ιησού, δια να μας καταδουλώσουν με τις εντολές του νόμου, εις τους οποίους ούτε για μια στιγμή δεν υποχωρήσαμε υποτασσόμενοι, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει να διαμείνει σε εσάς η αλήθεια του Ευαγγελίου. Και πράγματι στο Ι-Ε κεφάλαιο περιγράφει στις πράξεις των Αποστόλων ο Λουκάς, ο Λόγος του Θεού, και τινές κατελθόντες από της Ιουδαίας εδίδασκον τους αδελφούς ότι αν δεν περιτέμνεστε κατά το έθος του Μωυσή, του Μωυσέως, δεν δύναστε να σωθείτε. Και ούτε μια στιγμή δεν δίστασε ο Παύλος, γενομένης λοιπόν αντιστάσεως και συζητήσεως όχι λίγης υπό του Παύλου και Βαρνάβα, ενέκριναν να ανεβεί στα Ιεροσόλυμα και να πραγματοποιηθεί η πρώτη σύνοδος της Αποστολικής Εκκλησίας που είχε άμεση σχέση με την υγιένουσα διδασκαλία. Είναι λοιπόν για τον Απόστολο Παύλο, για το Θεό δηλαδή, για το Λόγο του Θεού, πολύ σημαντικό να ορθοτομούμε το Λόγο της αληθείας και όπως θα δούμε και στη συνέχεια και να ορθοποδούμε. Εάν κάποιος την ορθοτόμηση του Λόγου του Θεού την θεωρεί αυστηρότητα, όπως πολλοί, κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Και αν την ορθοπόδηση του Λόγου του Θεού τη θεωρεί μισαλλοδοξία, κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Είναι απόλυτη ανάγκη με σταθερότητα, αυστηρότητα να στεκόμαστε στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Όχι γιατί είμαστε φανατικοί. Δεν είναι φανατισμός η ορθοτόμηση. Δεν είναι φανατισμός η αλήθεια. Είναι ανάγκη για να συμμαρτυρεί ο Θεός στη ζωή μας, για να μην τρέχουμε εις μάτιν, για να μην πυγμαχούμε εις τον αέρα. Γι' αυτό, για να παραμείνει, έκανε παρακαταθήκη ο Απόστολος Παύλος, για να παραμείνει η αλήθεια του Ευαγγελίου σε εσάς, σε όλους μας. Και περί δε των νομιζομένων ότι είναι κάτι, ανάμεσα σε αυτούς λοιπόν που μπορεί να διαστρεβλώνουν, να διαστρέφουν το Λόγο του Θεού, όπως κάποιοι σημαντικοί Ιουδαίοι, και αν λέγει ο Λόγος του Θεού περί των νομιζομένων ότι είναι τι, οι οποίοι κάποτε μπορεί να ήσαν,
Καθόλου δεν τους λογαριάζω, καθόλου δεν φροντίζω, δεν επηρεάζομαι. Δηλαδή ο χριστιανός δεν επηρεάζεται από πρόσωπο ανθρώπου, γιατί ο Θεός δεν βλέπει σε πρόσωπο ανθρώπου. Κανένας άνθρωπος, λέγει η Γραφή, δεν είναι άξιος λόγου. Αλλά ο κάθε άνθρωπος επηρεάζεται μόνο από την αλήθεια του Ευαγγελίου και τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Αλλιώς θα έχουμε ανθρώπους διδασκάλους και ανθρώπους καθηγητάς, οι οποίοι θεωρώντας τον εαυτό τους αυθεντία, θα τους παραδίδει ο Θεός να κάνουν τα περισσότερα λάθη. Όταν κάποιος νομίζει ότι δεν κάνει ποτέ λάθος, αυτός κάνει τα πιο μεγάλα λάθη. Όταν όμως με φόβο Θεού ο κάθε ένας άνθρωπος σκέφτεται, φώτισε με Κύριε, βοήθησε με Χριστέ μου, ταπεινά, να μην κάνω λάθος, τότε καθώς ταπεινώνεται βρίσκει χάρη από το Θεό. Ενώ αυτός ο οποίος υπερηφανεύεται, νομίζει ότι είναι τι, τότε χάνει τη χάρη του Θεού και περπατάει και πυγμαχεί εις μάτιν και περπατάει χωρίς αποτέλεσμα. Γι' αυτό αυτούς τους ανθρώπους, λέει ο Απόστολος Παύλος, που νομίζουν ότι είναι κάτι, που νομίζουν ότι είναι κάτι, πολύ σημαντικό, να θεωρείς για τον εαυτό σου ότι είσαι κάτι σπουδαίο. Πολύ σημαντικό. Και είναι χαρακτηριστικό, αδερφοί αγαπητοί, των αποτυχημένων, αν και παλαιότερα επιτυχημένων εργατών του Ευαγγελίου. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος θα θεωρήσει ότι είναι κάτι, από εκεί και πέρα χάνει το δρόμο του. Όταν όμως λέει ουχή εγώ αλλά ο Κύριος, εγώ δεν είμαι τίποτα, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, αλλά η χάρις του Χριστού που κατοικεί μέσα μου. Και αυτό δεν είναι για τον Παύλο, για τότε, για εκείνους, είναι για την καθημερινή ζωή μας. Μέσα στο σπίτι μας, αν στο σπίτι σου, στο σπίτι μας, αν κάποιος νομίζει ότι είναι κάτι σε σχέση με τη γυναίκα του, με τα παιδιά του, ή η γυναίκα νομίζει ότι είναι κάτι σε σχέση με τον άντρα της, με τα παιδιά της, από εκεί και πέρα μπλέκει σε ταλαιπωρίες. Χάνει το δρόμο του. Γιατί? Γιατί χάνει τη χάρη του Θεού. Δεν μας έβαλε ο Θεός να δίνουμε εντολές. Ούτε στην οικογένειά μας, βεβαίως ο άντρας κυβερνάει, ούτε στα παιδιά μας, βεβαίως η γυναίκα είναι οικοφύλακας, αλλά δεν μας έβαλε δικτάτορες να κάνουμε, να γίνεται στο σπίτι αυτό που θέλω εγώ. Γιατί, ποιος είσαι? Νομίζει ο Θεός να μας φυλάει, γιατί σε αυτή την παγίδα πολύ εύκολα μπορείς να πέσεις. Νομίζει ότι είναι κάτι και δεν ακούει κανέναν. Αλλά και μεταξύ των ανθρώπων, αδερφοί, υπάρχει και αυτή η σοφία του Θεού. Ποιος είναι ο επιτυχημένος επαγγελματίας? Αυτός που ξέρει να ακούει και μάλιστα προσεκτικά. Γιατί όσο πιο πολύ ακούς, τόσο πιο πολύ μαθαίνεις. Ενώ όσο πιο πολλά λες, τόσο πιο πολλά λάθη κάνεις. Γι' αυτό τι λέει ο Λόγος του Θεού? Ταχύς εις το να ακούς, βραδύς το να λαλείς. Άσε που αν λες, εν την πολυλογία δεν λείπει και η αμαρτία. Δεν είναι ότι θα κάνεις και λάθη, θα αμαρτήσεις κιόλας. Γι' αυτό διευκρινίζει. Εάν βλέπω κανέναν, λέει ο Απόστολος Παύλος, που νομίζει ότι είναι κάτι σημαντικό, εγώ σε αυτόν δεν δίνω καμία σημασία. Δεν τον λογαριάζω. Είναι επικίνδυνος. Και για τον εαυτό του και για τους άλλους. Αντίθετα, οι επισημότεροι τι έκαναν? Οι επισημότεροι δεν προσέθεσαν τίποτα περισσότερον, αλλά αφού μας άκουσαν, αυτό κάνουνε οι σοφοί άνθρωποι, ακούνε.
Οι επισημότεροι δεν πρόσθεσαν τίποτα σε μένα. Οι άλλοι που νόμιζαν ότι είναι τι πρόσθεταν, αλλά σαχλαμάρες. Ψεύδι. Οι επισημότεροι μας άκουσαν με προσοχή και ακούγοντάς μας με προσοχή κατάλαβαν ότι ο Θεός μας εμπιστεύθηκε το Ευαγγέλιο και συνειδητοποίησαν ότι μας απέστειλε στους απεριτμήτους. Πώς? Γιατί μας άκουσαν. Δεν ήρθανε και άρχισαν και μας δίδασκαν. Θα πεις αυτό, θα κάνεις εκείνο, γιατί κάνεις αυτό, γιατί κάνεις εκείνο. Μας άκουσαν με μεγάλη προσοχή και ακούγοντάς μας κατάλαβαν, τους φώτισε ο Θεός, ότι το Ευαγγέλιο το οποίο κηρύττουμε μας το εμπιστεύθηκε ο Θεός και το έργο το οποίο κάνουμε ο Θεός μας απέστειλε να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο στους απερίτμητους, στους εθνικούς, όπως ακριβώς εμπιστεύθηκε ο Θεός το Ευαγγέλιο στον Πέτρο, τον Απόστολο, και τον απέστειλε προς τους περιτετμημένους τους Ιουδαίους. Διότι ο Θεός που ενήργησε για τον Πέτρο, ενήργησε και για μας. Τον Πέτρο τον απέστειλε στους περιτετμημένους, εμάς μας απέστειλε στους απεριτμήτους. Και έτσι, αφού γνώρισαν, ακούγοντας, θέλω να το επιμείνω λίγο αυτό, αδερφοί, γιατί είναι μία παγίδα που μπορεί εύκολα να πέσει ο κάθε ένας από μας. Να νομίσεις ότι ξέρεις. Να νομίσεις ότι ο άλλος δεν ξέρει. Να νομίζεις ότι είσαι κάτι σπουδαίο. Και να νομίζεις τον άλλον ότι είναι κάτι ασήμαντο. Εκεί γκρεμίζεται το Ευαγγέλιο του Χριστού. Ο Θεός λέει θεωρείται αλληλουστή, υπερέχοντας. Αν εγώ θεωρώ για τον εαυτό μου, έστω και για λίγο, έστω και σε αυτή τη στιγμή, έστω και για αυτό το θέμα, υπερέχοντα τον εαυτό μου, τότε έχω αυτιά αλλά δεν ακούω. Έχω μάτια αλλά δεν βλέπω. Γιατί βλέπω αυτά που θέλω να βλέπω και ακούω αυτά που θέλω να ακούω. Και λέω αυτά τα οποία θέλω να λέω. Αυτούς τους ανθρώπους ο Απόστολος Παύλος λέει δεν τους λογαριάζω καθόλου. Και δεν τους λογαριάζω καθόλου γιατί όχι μόνο είναι άχρηστοι, αλλά είναι και επικίνδυνοι. Μπορούν να κάνουν ζημιά, να κάνουν κακό. Για κοιτάξτε, λέει, για παράδειγμα τους επισημωτέρους, που θα μπορούσαν και είχαν και την εξουσία να πούνε ό,τι θέλουν σε μας. Αλλά τι να λένε, μας άκουσαν. Με μεγάλη προσοχή μας άκουσαν. Τι λέγαμε? Και ο Θεός τους φώτισε και κατάλαβαν ότι το Ευαγγέλιο το οποίο κηρύττουμε μας το έδωσε ο Θεός. Και η αποστολή μας είναι προς τους εθνικούς, όπως ακριβώς για τον Πέτρο ήταν για τους Ιουδαίους τους περιτετμημένους. Γι' αυτό, αφού εγνώρισαν η στήλη της Εκκλησίας, δηλαδή ο Ιάκωβος, ο αδερφόθεος, γιατί ο αδερφός του Ιωάννου έχει ήδη σκοτωθεί, ο Κηφάς, ο Πέτρος, και ο Ιωάννης, ο γιος του Ζεβεδαίου, που θεωρούνταν ότι ήσαν στήλη στην Εκκλησία των Ιερουσαλήμων, συμφώνησαν μαζί μας, μας έδωσαν δεξιάς κοινωνίας, υπάγεται, καλά τα λέτε, ο Θεός να είναι μαζί σας και σε μένα και στο Βαρνάβα, και μας παρήγγειλαν ένα πράγμα μόνο. Μην ξεχνάτε τους φτωχούς της Ιερουσαλήμ που σας έχουν ανάγκη, γιατί πηγαίνετε μεν κηρύτετε στα έθνη, αλλά από τα έθνη θα μπορείτε να παίρνετε αυτά τα οποία χρειαζόμαστε, τα υλικά εδώ στα Ιεροσόλυμα. Και ο Παύλος λέει εσπούδασα, δηλαδή με μεγάλη προσοχή φρόντισα να υπακούσω σε αυτό που μου είπαν. Είναι η τέλεια συνεργασία που υπάρχει μόνο στην Εκκλησία. Παύλος, Βαρνάβας από τη μια μεριά, Πέτρος,
Ιάκωβος, Ιωάννης από την άλλη μεριά. Άνδρες πίστεως και δυνάμεως. Άνδρες με φόβο Θεού. Άνδρες που θεωρούν αλλήλους υπερέχοντας. Και άνδρες που είναι βραχείς στο να μιλάνε και ταχύς στο να ακούνε. Σε τέτοιες συνθήκες δεν είναι μόνο ότι υπάρχει η ειρήνη του Θεού που βασιλεύει και ο Θεός της ειρήνης που βασιλεύει στην οικογένεια, στη ζωή μας, στην εκκλησία μας, αλλά είναι ότι και συμμαρτυρεί δια των αποκαλύψεων που ο Θεός δίνει, αλλά και δια των έργων τα οποία ενεργεί. Ο Θεός να μας φυλάει, αδελφοί μου αγαπητοί, εάν θεωρήσουμε κάποια στιγμή σε οποιαδήποτε λεπτομέρεια της ζωής μας ή σημαντικό πράγμα της ζωής μας, τους άλλους κατώτερους, τον εαυτό μας ανώτερο. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι μπορεί και να είναι. Να έχει πιο πολύ εμπειρία, πιο πολύ γνώση. Όμως και αν ακόμη είναι, ο Θεός επειδή αντιτάσσεται σε Αυτόν, χάνει και αυτά που έχει. Ο δε ταπεινός και αν ακόμη δεν είναι με ικανότητες, δυνατότητες κλπ, επειδή είναι ταπεινός βρίσκει χάρη από το Θεό, ο Θεός τον σοφίζει και τον κάνει κεφαλή, ενώ τον άλλον τον κάνει ουρά. Είναι πολύ σημαντικό να σε κάνει όπου και να είσαι κεφαλή ο Θεός, επειδή εσύ ταπεινώνεσαι, και όχι ουρά επειδή νομίζεις ότι είσαι κάτι καλύτερο. Ο Θεός να μας φυλάει. Εάν μάλιστα απευθύνομαι περισσότερο στις αδελφές γυναίκες που ο Λόγος του Θεού εντέλεται σε αυτές, υποτάσσεστε και υπακούετε στους άντρες σας όσοι στον Κύριον. Εάν ο άντρας αυτό κατά κάποιο τρόπο το εκμεταλλεύεται και κατά λάθος, όχι συνειδητά, δεχτείτε το, ταπεινωθείτε, γιατί αν ταπεινωθείτε τότε θα σας υψώσει ο Θεός. Θα βλέπετε ότι υπάρχει ένα θέμα και εσείς θα λέτε κάτι και ο άντρας σας θα λέει κάτι. Ο άντρας σας με την πιθανόν και αντίστροφα βέβαια, και γυναίκα και άντρας, ο ένας με την απόλυτη βεβαιότητα εγώ ξέρω εσύ δεν ξέρεις, και ο Θεός θα έρχεται και θα του δίνει μορία να εκλέγει το λάθος, και στον άλλον τον ταπεινό θα δίνει σοφία να εκλέγει το σωστό, και θα διαπιστώνει ο υπερήφανος ότι αυτό που λέει πάντοτε είναι λάθος σε σχέση με αυτό που λέει ο ταπεινός που πάντοτε είναι σωστό. Αξίζει τον κόπο. Και αν ακόμη ονειδίζεστε και αν ακόμη σας μικραίνουν στα μάτια τους οι άνθρωποι, να ταπεινώνεστε για να σας υψώνει ο Θεός με τον τρόπο που αυτός ξέρει. Αξίζει τον κόπο να δείτε τη συμμαρτυρία του Θεού στο λόγο του. Εδώ χαίρομαι, θαυμάζω τώρα που το διαβάζω και λέω τι ωραία συνεργασία. Παύλος που δεν τους έχει δει παρά μόνο μια φορά πριν 14 χρόνια. Να έρχεται τώρα και να λέει εμένα που ο Θεός μου εμπιστεύθηκε το Ευαγγέλιο και το Ευαγγέλιο δεν είναι ανθρώπινο, θα πάω να το παραστήσω σε αυτούς τους ανθρώπους για να με επιβεβαιώσουν, δεν θέλω να τρέχω εις μάτιν. Και αυτοί που είναι οι απαρχείς, που είναι η στήλη της Εκκλησίας, βλέποντας έναν καινούριο στην πραγματικότητα, τον έχουν δει μόνο ο Πέτρος και ο Κηφάς τον ξέρει, ο Ιωάννης δεν τον ξέρει καθόλου. Κάθονται και τον ακούνε με μεγάλη προσοχή, να δούνε τι λέει. Έρχεται αυτός ο άνθρωπος, τι έχει να μας πει. Και αφού εξιστόρησαν, τότε τους αποκάλυψε ο Θεός ότι αυτός ο Παύλος
είναι και χρησμένος του Κυρίου, απεσταλμένος για ένα ιδιαίτερο έργο που σε αυτούς ο Θεός δεν το έχει δώσει. Είναι καταπληκτικός ο Θεός, αδερφοί. Κατάλαβε ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης ότι αυτός ο άνθρωπος, ο Παύλος, ο ξένος, έχει ένα έργο σημαντικότατο που αυτοί δεν το έχουν και δεν το μπορούν να το κάνουν. Δεν είναι θαυμαστό, αδερφοί? Κατάλαβαν δηλαδή ότι στους εθνικούς είναι υπερέχον ο Παύλος. Αυτοί δεν μπορούν να παρακηρύξουν στους εθνικούς. Γιατί ο Θεός τον Παύλο προσδιορίσε. Γι' αυτό τι είπαν? Μαζί σας, ο Θεός μαζί σας. Πηγαίνετε, συνεχίστε. Δεν είπε εμένα, εμάς θα ρωτάτε. Όταν ακούς να σου λένε εμένα θα ρωτάς, από εκεί να φοβάσαι και να φεύγεις. Το Κύριο θα ρωτάμε, αδερφοί. Προσοχή. Ο μόνος διδάσκαλος μέσα στην Εκκλησία είναι ένας. Ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος. Ο μόνος καθηγητής μέσα στην Εκκλησία είναι ένας. Ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος. Και ο μόνος που έχει την απόλυτη πατρική αγάπη και είναι πατέρας μας είναι ένας, ο ουράνιος. Ποτέ να μην βλέπουμε σε πρόσωπο ανθρώπου. Ποτέ, όποιος και να είναι. Θα χαιρόμαστε εάν είναι κάποιος τον οποίο χρησιμοποιεί ο Θεός. Θα προσευχόμαστε, θα τον αποστέλουμε, αλλά και εμάς θέλουμε να μας διδάσκει, να μας οδηγεί και να μας αποστέλει ο Χριστός στο έργο που Αυτός έχει ετοιμάσει για τον κάθε έναν από εμάς. Μέσα στην οικογένεια, παραδείγματος χάρη, ποτέ, μα ποτέ δεν μπορεί να μπει, να τακτοποιήσει τα πράγματα ένας πρεσβύτερος ή ο ποιμένας. Γιατί κεφαλή της οικογένειας είναι ο άντρας. Δεν μπορεί να πάω να συμβουλεύω τη γυναίκα του άλλου. Η γυναίκα πρέπει να υποτάσσεται στον δικό της άντρα. Οι δυο τους θα τα βρούνε. Ούτε θα πάω να πω στον άντρα της τι, στον άντρα τι θα κάνει στη γυναίκα της. Γιατί η κεφαλή του ανδρός είναι ο Χριστός. Ο Χριστός δημιουργεί ανθρώπους απεξαρτημένους από οποιονδήποτε άνθρωπο, δηλαδή ελεύθερους ανθρώπους. Εάν με ρωτήσουνε, δεν θα βιαστώ να απαντήσω. Θα προσευχηθώ, θα ζητήσω χάρη από το Θεό και αν έχω μέσα από το Λόγο ή μέσα από το Πνεύμα το Άγιο κάτι θα το πω. Αλλιώς θα περιμένω. Είτε με ρωτάει η γυναίκα μου, είτε με ρωτάνε τα παιδιά μου, είτε με ρωτάει ο φίλος μου ή ο αδερφός μου. Μη γίνεστε πολύ διδάσκαλοι. Γιατί? Γιατί θα βρεθείτε σε μεγάλη κατάκριση από το Θεό. Μην διδάσκουμε. Μη μας αρέσει να συμβουλεύουμε, να διδάσκουμε, να λέμε. Θέλεις να συμβουλεύσεις, θέλεις να διδάξεις, θέλεις να λες, μόνο με το παράδειγμά σου. Τύπος του ποιμνίου. Μόνο με τη ζωή σου θα διδάσκεις, θα συμβουλεύεις, θα φανερώνεις το θέλημα του Θεού. Εκτός κι αν έρθει ο Θεός και σου πει πήγαινε και πες. Εδώ είναι άλλο. Βέβαια δεν είναι πάρα πολύ συνηθισμένο, αλλά είναι ένα γεγονός. Πήγαινε και πες. Γιατί αλλιώς θα λες μωρίες, θα σε άφρον. Ανόητος. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί αγαπητοί, να περπατάμε ακριβώς πού? Στο θέλημα του Θεού. Όχι να κάνουμε τους άλλους να περπατάνε. Εμείς να περπατάμε ακριβώς στο θέλημα του Θεού. Μη ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί. Γιατί οι μέρες είναι πονηρές.
και να σπουδάζουμε να γινόμαστε μιμητές των κληρονομούντων με μακροθυμία, πίστη και αγάπη των κληρονομούντων τας επαγγελίας του Θεού, τις υποσχέσεις του Θεού. Λέει να είμαστε διδασκόμενοι, αλλά να είμαστε μιμητές, να μιμούμεθα και με τη συμπεριφορά μας να είμαστε και τύπος να μας μιμούνται. Πώς? Βλέποντας το πολίτευμά μας, το αποτέλεσμα του πολιτεύματός μας. Γιατί κάθε ένας από εμάς έχει καρπό. Είναι ένα δέντρο. Και δέντρο καλό ποτέ δεν κάνει κακό καρπό. Ούτε δέντρο κακό κάνει ποτέ καλό καρπό. Το καλό δέντρο εξάπαντος θα κάνει καλό καρπό. Το κακό δέντρο εξάπαντος θα κάνει κακό καρπό. Μία αγριελιά, όσο και να την κλαδέψεις, όσο και να την ποτίσεις, όσο και να την περιποιηθείς και να της βάλεις και λίπασμα και να την ραντίσεις, άγριες ελιές θα κάνει. Ενώ μία καλή ελιά και έτσι να την αφήσεις και στον κάλαμο κανείς δεν περιποιείται τις ελιές που είχε φυτέψει ο πεθερός μου και μερικές εγώ. Και είναι γεμάτες καρπό. Γιατί είναι καλές ελιές. Δίπλα υπάρχουν κάνα δυο αγριελιές. Τίποτα δεν κάνουν. Είναι το δέντρο το καλό. Και ο Θεός θέλει να είμαστε δέντρα καλά. Και το δέντρο το καλό δεν είναι μόνο ότι καρποφορεί για τον εαυτό του. Αλλά το σημαντικότερο είναι καρποφορεί και για τους άλλους. Βλέπεις έναν άνθρωπο και τον ευλογεί ο Θεός. Εγώ όταν μπήκα στην εκκλησία έτσι έκανα, έψαγα να βρω. Γιατί είχα διαβάσει ότι μόνο από τον καρπό φαίνεται το δέντρο. Άκουγα που μου κηρύτανε. Λέω για κάτσε να πάω να δω τώρα την οικογένειά τους. Χωρίς να πω σε κανένα τίποτα πήγαινα. Ωραία οικογένεια. Λέω αυτά που λένε είναι σωστά. Γιατί έχει ωραία οικογένεια. Σωστά τα λέει. Έβλεπα και το έχω δει αυτό. Χάλια οικογένεια. Έλεγα αυτά που λέει είναι λάθος. Λάθος. Λέει πράγματα που δεν είναι σωστά. Λέει πράγματα που είναι λάθος. Βλέπω στον εαυτό μου. Κάνω κάτι και δεν μου βγαίνει. Όπλο λάθος. Κάτι λάθος έχω κάνει. Και δεν συνεχίζω. Αλλά πηγαίνω στον Κύριο. Ο Κύριε εδώ δεν μου βγήκε. Δεν πήγε καλά το πράγμα. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι αν κάμεις θα το ευωδώνει ο Θεός. Εδώ δεν είχα εύνοια. Δεν είναι ότι εσύ λιγόστεψες την αγάπη σου σε μένα. Είναι ότι εγώ κάτι δεν έκανα καλά. Και ξέρετε, όταν χάσει ο άνθρωπος την εύνοια του Θεού, αδερφοί, πέφτει σε παγίδες. Πέφτει σε πειρασμούς, πέφτει σε λάθη. Όταν όμως έχει την εύνοια του Θεού, τότε είναι πεφυλαγμένος, περιφρουρούμενος. Ο Λότ που βρέθηκε εχμάλωτος των εθνών. Ο Αβραάμ που βρέθηκε να ελευθερώνει τον Λότ. Μα γιατί ο ένας εχμαλωτίστηκε, παγιδεύτηκε και ο άλλος όχι μόνο είναι ελεύθερος αλλά ελευθερώνει και τον άλλον. Είναι θέμα καρδιάς. Είναι θέμα ορθοτόμησης. Με τα πάσης φυλάξεως Ιέ μου, λέει ο Λόγος του Θεού, φύλατε την καρδιά σου, γιατί από αυτήν προέρχονται όλες. Φοβερό. Όλες οι εκβάσεις της ζωής σου. Και ο Θεός τι λέει? Εύρον Δαβίδ τον του Ιεσέ. Τι σημαντικό έχει ο Βοσκούλης εκείνος με τα λίγα προβατάκια, το τελευταίο και το πιο μικρό και ασήμαντο παιδί του Ιεσέ? Έχει κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
έχει καρδιά κατά την καρδία μου και θα πράττει πάντα τα θελήματά μου. Όταν λοιπόν δεν με ευωδώνει ο Θεός, δεν σε ευωδώνει ο Θεός, μην ησυχάζεις, μην πεις έτυχε. Ο Ισάφ, ξέρετε τι έλεγε, γκρεμίστηκαν όλα, εγώ θα τα ξαναχτίσω. Και ο Θεός τι έλεγε, εσύ θα τα ξαναχτίσεις και εγώ θα τα ξαναγκρεμίζω. Γκρέμισε κάτι, κάτι έγινε. Τι θα κάνουμε τώρα, θα προσπαθήσουμε να τα ξανακάνουμε, πάλι θα γκρεμίσουνε. Θα πάμε στο Θεό να διορθώσουμε τον εαυτό μας πρώτα. Με Κύριε, τι βλέπεις? Και δεν υπάρχει πιθανότης να πας στο Θεό ταπεινά και να πεις Χριστέ μου διόρθωσέ με και να μην σε διορθώσει ο Θεός. Δεν υπάρχει καμία πιθανότης. Να μην σου αποκαλύψει ο Θεός. Να μην σου φανερώσει ο Θεός. Αρκεί βέβαια να μην νομίζεις ότι είσαι κάτι. Γιατί από τη στιγμή που νομίζεις ότι είσαι κάτι σημαντικό, σημαντικότερο από εκείνον και από τον άλλον και από τους άλλους, τότε δεν σε λογαριάζει ο Παύλος και δεν σε λογαριάζει και ο Θεός. Τι είμαστε? Και αν πράττουμε πάντα τα θελήματα του Θεού, πάντα τα διατεταγμένα, τι θα λέμε? Αχρή, άχρηστη δούλοι είμαστε. Τίποτα περισσότερο. Ασήμαντοι, ουτιδανοί, άθλοι, που έχουμε βοήθη, που έχουμε ανάγκη από τη χάρη του Θεού, από το έλεος του Θεού και από τη βοήθεια του Θεού. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί είναι καλό να ψαγνόμαστε. Να ψαγνόμαστε στην προσωπική μας ζωή. Να προσευχόμαστε. Να ρωτάμε. Όχι επιπολέως. Δεν θεραπεύεται το σύντριμα της θυγατρός του Κυρίου επιπολέως. Δεν θεραπεύεται. Θέλει βάλσαμο, θέλει γιατρό και η θεραπεία θα είναι τέλεια. Το βάλσαμο είναι το αίμα του Χριστού και ο γιατρός μας είναι ένας, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό αδελφοί μου, τελειώνοντας, θα τολμούσα να πω σας παρακαλώ πολύ, σαν να μας παρακαλεί όλους μας ο Θεός, ταχύς εις το να ακούμε, βραδείς εις τον αλλαλούμε. Μη διδάσκεις, θα βρίσκεσαι σε μεγάλη κατάχρηση. Να ακούς καλή διδασκαλία και να έχεις διάκριση, να διακρίνεις από τον καρπό τα λόγια του ανθρώπου και όχι από τη φάτσα του ανθρώπου τα λόγια του ανθρώπου, από τον καρπό του. Ο Θεός να μας φυλάει και να μας δίνει καλές αποφάσεις, καλή πορεία και ευλογημένη ζωή. Αμήν.